σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αγροτικές παρεμβάσεις. Μαζί μας εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Επιλογές, ο Αθανάσιος Μπαντής, για να δούμε την επικαιρότητα όσον αφορά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Καλησπέρα, Αθανάση. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους αγρότες και κτηνοτρόφους, τηλεθεατές, οι οποίοι με είχαν κατακλείσει την περασμένη εβδομάδα με την εκπομπή, με ερωτήματά τους, διάφορα ζητήματα. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Και βεβαίως θα δεχόμαστε και τα τηλέφωνα, θα καταγράφουμε τα αιτήματά τους και θα τα απαντάμε τις επόμενες ημέρες. Σήμερα έχουμε και σήμερα κάποια ζητήματα να δούμε. Να ξεκινήσουμε με το θέμα των δασμών που θα επιβληθούν από τις 18 του Οκτώβρη, από την Αμερική βεβαίως οι δασμοί, και θα πλήξουν και τα ελληνικά μας προϊόντα, Θανάση. Δημήτρη, είναι μια μεγάλη και πονεμένη ιστορία τα αντίπεινα εντός εισαγωγικών που επιβάλλει το ένα μέρος στο άλλο όταν μιλάμε για διμερές εμπόριο. Και φυσικά εμείς είμαστε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Άρα έχουμε από τη μια την Ευρώπη και από την άλλη όλα τα τρίτα μέρη εντός εισαγωγικών οι συναλλασσόμενοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε το εμπάρκο με τη Ρωσία, τα αντίπεινα, την απαγόρευση των εισαγωγών, τους δασμούς. Αν γυρίσω παλιότερα, θα θυμάστε τότε με τις φωτιές στη Ρωσία, άλλο μέτρο από τη ρωσική μεριά, ποιο ήταν τότε, η απαγόρευση των εξαγωγών των δημητριακών, ούτως ώστε επειδή η Ευρώπη είναι από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς δημητριακών, να πληγεί. Όλα αυτά είναι στρεβλωτικά του εμπορίου. Δεν μπορείς να απαγορεύεις από την αρχαία Ελλάδα που οι Έλληνες ήταν η νούμερο ένα έμποροι. Ήταν αυτοί οι οποίοι γύριζαν όλο τον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο επιβάλλοντας δασμούς να προσπαθείς να αντιθασεύσεις το εμπόριο. Θυμάστε τότε τι είχε γίνει στη Ρωσία. Απαγόρευση των εισαγωγών, ενώ το νορμάλ θα είναι και να επιτρέπεις τις εισαγωγές δημητριακών και τις εξαγωγές. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι νούμερο ένα δύναμη στα σιτηρά, εν τούτης κάνει και εισαγωγές. Όταν εσύ κλείνεις τα σύνορά σου, καταλαβαίνεις ότι δημιουργείς ένα πρόβλημα. Τώρα τι συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Είναι η κλασική μετάφραση της ελληνικής παροιμίας, μαλώνουν τα βουβάγια, την πληρώνουν τα βατράχια. Εδώ είχαμε έναν Γάλλο, από τη μία μεριά Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία και από την άλλη μεριά είχαμε Αμερική. Ποιο ήταν οι επιδοτήσεις που δίνουν στην Airbus. Μάλιστα. Και ποια είναι Airbus και Boeing. Αυτή είναι η κόντρα. Mm-hmm. Αυτή η κόντρα λοιπόν, από τη μία μεριά της Ευρώπης εντός εισαγωγικών που αφορά αυτά τα τρία κράτη-μέλη και της Αμερικής στο θέμα των αεροπλάνων έφερε την νίκη της Αμερικής, η οποία προσέφυγε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και όπως παλαιότερα είχε κερδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε επιβάλει δασμούς στα Αμερικάνικα που έρχονταν στο βόρειο κρέας από την Αμερική που ερχόταν και θα θυμάστε στην περασμένη δεκαετία, ο μεγάλος πόλεμος που γινόταν μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής ήταν ότι η Ευρώπη έχει αυστηρότερο νομικό πλαίσιο που απαγορεύει τα ορμονούχα κρέατα να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που επιτρέπεται στην Αμερική και ήταν η μόνιμη διαμάχη στον ΠΟΕ να επιτραπεί και στην Ευρώπη να εισάγει, να επιβάλλει μάλλον στην Ευρώπη να εισάγει τα ορμονούχα βοδινά κρέατα από την Αμερική. Αυτός είναι ο επόμενος γύρος. Κέρδισε η Αμερική αυτή τη διαμάχη για την επιδότηση της αεροβιομηχανίας και τότε το κέρδος αυτό είναι μια επιβολή πρόσθετων δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Για την ακρίβεια το νούμερο είναι 7.496.623, δηλαδή είναι με ακρίβεια δολαρίου. Αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια θα επιβληθούν στις εισαγωγές των ευρωπαϊκών προϊόντων στην Αμερική. Και η διαδικασία, για να την εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές, ποια είναι. Εκεί υπάρχει ο επίτροπος, ο Αμερικάνος Επίτροπος για το Εμπόριο, το γραφείο του Επιτρόπου για το Εμπόριο στην Αμερική, ο οποίος άνοιξε σε διαβούλευση εκεί την ιστορία των δασμών,
που και να καταθέσουν τις απόψεις τους στα διάφορα ενδιαφέροντα μέρη. Από την περιοχή που μας ενδιαφέρει, ενώ την προϊοντική περιοχή, δηλαδή τα προϊόντα, κατατέθηκαν παρεμβάσεις, επιστολές από την Specialty Foods Association της Αμερικής, που είναι στην ουσία ένας οργανισμός εκθεσιακός, διοργανώνει εκθέσεις στην Αμερική, τις γνωστές Fancy Food Summer και Winter, χειμερινή και καλοκαιρινή στην Αμερική. Γιατί εκεί έχουν πρόσβαση ευρωπαϊκά προϊόντα, παν εκθέτες Ευρωπαίοι, ούτως ώστε μεγαλώνει ο τζίρος και η όλη η ιστορία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο δεύτερος φορέας ήταν ο σύνδεσμος ελαιολάδου της Βόρειας Αμερικής, που εκεί υπάρχει ελληνική συμμετοχή μέσω του Σεβιτέλ. Ο αμερικάνικος σύνδεσμος εισαγωγέων τυριών, που εκεί και αυτοί έβαλαν τις προτάσεις τους, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν θα μπουν δασμοί θα ακριβένουν τα προϊόντα, άρα θα πέσουν οι πωλήσεις, άρα θα μειωθεί ο τζίρος, άρα θα μειωθούν τα κέρδη τους. Είναι αλυσίδα όλο αυτό. Και ο τέταρτος που έκανε ήταν η Παλαιστινιακή Ένωση Μεταποιητών Ελαιολάδου, εξαγωγέων ελαιολάδου, η ΠΕΜΕΤΕ. Αυτή η δικαιοδοσία του Επιτρόπου Εμπορίου της Αμερικής έφτανε μέχρι το σημείο να επιβάλλει δασμούς από 0,1% μέχρι 100% της αξίας του προϊόντος. Δηλαδή ένα προϊόν που στοιχίζει 10 ευρώ, να του βάλει άλλο ένα καπέλο δασμού, άλλα 10, μέχρι εκεί. Στα βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία έχουν σχέση με την αεροβιομηχανία, με την ναυπηγική, ο δασμός θα είναι 10%. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι στα αγροτικά, που το έφτασαν στο 25%. Και υπάρχουν ήδη δασμοί σε κάποια προϊόντα, άρα 25 στο 15, μοιράμε, αλλά φτάνουμε περίπου σε ένα μισοσταθμικό 20% καπέλο στην αξία που φεύγει ένα προϊόν από την Ευρώπη ή παραδίδεται, αν θέλετε, στην Αμερική. Σε όλα τα προϊόντα, ο επίτροπος εκεί στην Αμερική, επειδή έχω όλο τη διαβούλευσή τους εκεί, είχαν κάνει ταξινομήσεις στα προϊόντα σε κάποιες κατηγορίες, δηλαδή είναι σε 15 κατηγορίες, από την κατηγορία 1 μέχρι την 7 δεν υπάρχει ελληνικό προϊόν, άρα δεν μας ενδιαφέρει. Mm-hmm. Από τις κατηγορίες 8 μέχρι 15 υπάρχουν ελληνικά προϊόντα. Μην νομίζετε, δεν είναι τρομερά τα μεγέθη, αλλά είναι τρομερά για αυτούς οι οποίοι πλήττονται. Δηλαδή μιλάμε για ζαρζαβατικά, για λαχανικά, μιλάμε φρούτα. Μιλάμε για φρούτα, μιλάμε και το νούμερο ένα φρούτο το έχετε διαβάσει, είναι το θέμα με το ροδάκινο και τις κομπόστες. Mm-hmm. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ένας τζίρος, σκεφτείτε ότι όλες οι εξαγωγές στην Αμερική των αγροτικών προϊόντων είναι 52 εκατομμύρια δολάρια. Από αυτά τα 52, τα 25 αφορούν, δηλαδή το 50% αφορούν τα ροδάκινα και τις κομπόστες. Γιατί η Ελλάδα είναι μεγάλη εξαγωγική δύναμη στο ροδάκινο και στις κομπόστες και στους χυμούς του ροδακίνου. Άρα, ο κατεξοχήν κλάδος που βλέπετε είναι το ροδάκινο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι για μας, που σε μια περιοχή ασχολούνται 10-20.000 αγρότες, στην περιοχή Δέρια Νάουσα ή Μαθία Πέλα, καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι 100% για αυτούς. Είναι σαν το θέμα της ανεργίας. Μπορεί η ανεργία να μειώνεται, για έναν όμως που είναι άνεργος, η ανεργία είναι 100%. Αυτό το πρόβλημα το έχουν. Μετά είναι το κομμάτι της φέτας, τα τυροκομικά, που εκεί είμαστε στα 12 εκατομμύρια ευρώ, γιατί είναι τυριά από πρόβειο γάλα. Μέσα σε αυτά είναι και η φέτα. Εξαιρέθηκε το ροκφόρ, άρα οι φίλοι μας οι Γάλλοι πέτυχαν κάτι καλύτερο σε αυτό. Και εμείς εκείνο που ζητάμε είναι ότι οι δικές μας εισαγωγές είναι το 2% των συνολικών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μία διαμάχη στην οποία η Ελλάδα δεν έχει συμμετάσχει, γιατί ούτε ένα παξιμάδι από τα Boeing δεν γίνεται εδώ. Άρα είναι πραγματικά λίγο περίεργο, άδικο για μας, για τη χώρα, να επιβάλλονται δασμοί στα ελληνικά προϊόντα και δει όταν εμείς δεν φταίμε. Και οι παραγγελίες που υπάρχουν, επειδή η Αμερική έχει ειδικές προδιαγραφές ακόμη και στη σήμανση, ακόμη και στην αναγραφή του βάρους. Εμείς έχουμε εδώ τα γραμμάρια και έχουν τα ΟΖ. Mm-hmm.
Πώς θα πάει μια συσκευασία η οποία ήταν προσαρμοσμένη, χτυπημένη, διαμορφωμένη για την Αμερική να πάμε να τη δώσουμε στην Ευρώπη. Άρα το πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Το θέμα είναι πανευρωπαϊκό. Σωστά το Υπουργείο βάζει τη μεγάλη ομπρέλα κάτω από την ευρωπαϊκή ασπίδα και την ευρωπαϊκή κάλυψη να περάσουν και τα δικά μας προϊόντα και νομίζω ότι η επιχειρηματολογία είναι με τους μέρους μας. Έχουμε ακόμη μια εβδομάδα καιρό να δούμε πώς τα τελικά θα διαμορφωθεί. Γίνονται συνεχώς διαβήματα, επικοινωνίες. Εγώ αισιοδοξώ ότι κάτι καλύτερο θα βγει. Πάνω σε κάθε περίπτωση, κλείνω με την αρχική τοποθέτηση, ότι όλα αυτά είναι στρεβλωτικά. Δημιουργούν ανισορροπίες και αδικίες και φυσικά πλήττουν ανθρώπους οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Είναι εφικτό δηλαδή να κερδίσει αυτό το οποίο διαβάζω και εδώ μπροστά μου που ζητά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Βορύδης, από τον Τζέφρι Πάιετ, τον Αμερικανό πρέσβη, να μην επιβληθούν στα ελληνικά νομίζω προϊόντα δασμούς. Νομίζω ότι θα έχουμε θετικότερη εξέλιξη, να το πω έτσι. Μάλιστα. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Μάλιστα, θα το δούμε τώρα. Και αν θέλετε, η μεγάλη μου ευχή. Μακάρι. Προφανώς ίσως όλων, η ευχή ώστε υπερκαλύπτει τα πιστεύω, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό χρειάζεται. Όλων, γιατί θα έχει αντίκτυπο και αντίπεινα στους παραγωγούς και σε όλη την αλυσίδα που αναφέραμε. Απλώς νομίζω ότι και σωστά το έθεσες ως θέμα. Χρειάζεται να καταλάβουν τι γίνεται, γιατί αύριο μπορεί να συμβεί σε άλλο προϊόν. Έτσι, νομίζω ότι εκείνο όμως που μας μένει είναι ότι όλα αυτά είναι στρεβλωτικά και δεν βοηθούν το παγκόσμιο εμπόριο. Η Γαλλία πώς κέρδισε αυτό με το ρεκφόρ? Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι έτσι πιο δυναμικό? Ήταν πιο άλλα τα μεγέθη, πολύ μεγαλύτερα, οι πιέσεις ίσως καλύτερες και τα συμφέροντα. Είναι ανάλογο πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες, πώς τα γύρει η πλάστηκα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με τις εκτελήξεις στη νέα ΚΑΠ για το 2021-2027. Τι αλλαγές θα υπάρξουν? Αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, σε επίπεδο Ευρώπης, ενώ επιφανειακά υπάρχει μια ηρεμία, δηλαδή νομίζω ότι τέτοιο ήρεμο κλίμα είχα καιρό να δω και μάλιστα σε μεγάλο χρονικό διάστημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκείνο όμως που βγήκε και βγήκε μετά από δύο ακροάσεις του υποψήφιου για την Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Επίτροπο Γεωργίας να το πούμε, τον Πολωνό. Έχουμε πει πολλές φορές από αυτή εδώ την εκπομπή και με το Θανάση τον Μασλαρινό την περσινή και προπέρσινη χρονιά, ότι η μεγάλη, η ανατέλουσα δύναμη στον αγροτικό τομέα στην Ευρώπη είναι η Πολωνία. Αυτό φαίνεται και στα μεγέθη των εκμεταλλεύσεων και στις επιδοτήσεις. Γενικά και στο τι παράγει, είναι η μεγάλη δύναμη, η οποία πραγματικά ανατέλει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα Επίτροπος, πρότεινε για Επίτροπο Γεωργίας το Γιάννος το όνομά του είναι λίγο Βαϊτσεχόφσκι, θα το συνηθίσουμε, ο οποίος είναι Πολωνός, από την μεγάλη δηλαδή αυτή ανατέλουσα αγροτική δύναμη, ο οποίος την πρώτη ακρόασή του το Σεπτέμβρη από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πήρε κίτρινη κάρτα. Δεν πέρασε η υποψηφιότητά του. Οπότε η διαδικασία είναι πάμε σε δεύτερη ακρόαση, η οποία έγινε την περασμένη Δευτέρα, προχθές, 7 του μηνός. Σε αυτή τη δεύτερη πέρασε τελικά, υποσχέθηκε ταχύτερους βηματισμούς για να πάμε για τη νέα ΚΑΠ 2021-2027. Εκείνο όμως που ήταν το ανησυχητικό για μας, και εκείνο φυσικά αρχίζει και διαμορφώνεται και σιγά σιγά και θα παρουσιάζεται μπροστά μας ποια θα είναι η στρατηγική για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Αυτός λοιπόν ο Πολωνός ο Επίτροπος που πλέον πέρασε, άρα είναι ο νέος Επίτροπος Γεωργίας, είπε δύο λέξεις μαγικές, ότι θα πάμε σε πλήρη εξωτερική και εσωτερική σύγκληση. Να το εξηγήσουμε γιατί το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, να το θυμίσουμε. Εσωτερική σύγκληση, μιλάμε ότι τελειώνουν τα ιστορικά δικαιώματα και πλέον ισοπεδώνονται στην ίδια τιμή τα δικαιώματα σε επίπεδο χώρας. Αυτή τη στιγμή η μέση
επιδότηση αναστρέμα στη χώρα είναι στα 43 ευρώ. Είναι υπερδιπλάσια του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα για το δεύτερο κομμάτι. Άρα, αν μέναμε μόνο στην εσωτερική, από τη μια μεριά θα έλεγες ναι, θα χάσει ο Σάκης γιατί έχει υψηλά δικαιώματα, θα κερδίσει όμως ο Δημήτρης, ο οποίος έχει χαμηλά δικαιώματα. Άρα, θα γίνει μια μοιρασιά μεταξύ μας. Οπότε, πάλι όμως η χώρα, γιατί εμένα η χώρα με ενδιαφέρει και ο τομέας με ενδιαφέρει, θα είναι στα ίσα. Εκείνο που είναι το πρόβλημα έρχεται από το συστατικό που σας είπα, ότι θα πάμε σε εξωτερική σύγκληση, δηλαδή μεταξύ των 27 κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή εκείνο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη αναστρέμα επιδότηση, ενίσχυση. 43 ευρώ το στρέμα. Ο μέσος Ευρωπαίος Γεωργός έχει το μισό. Είναι στα 22 ευρώ το στρέμα. Μάλιστα. Αν πάμε σε εξωτερική σύγκληση, και εκεί θα πρέπει να γίνουν συμμαχίες πρώτα στον Ευρωπαϊκό Νότο και μετά με τις άλλες χώρες, τότε θα πάμε σε μια ισοπεδωτική ενίσχυση για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, αφού εμείς έχουμε το μεγαλύτερο μέσο όρο και ο μέσος ευρωπαϊκός είναι πολύ παρακάτω, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατέβει. Αυτό θα έχει μια εθνική απώλεια στη χώρα σε ετήσια βάση πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπολογίζουν ότι αν πάμε σε εσωτερική θα είναι κοντά στα 750. Το ποσό είναι τεράστιο. Σκεφτείτε ότι η χώρα μας παίρνει κοντά στα 2 δισεκατομμύρια άμεσες ενισχύσεις, να χάσουμε το χρόνο το 35-40% των ενισχύσεων. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα τρομακτικό νούμερο. Άρα, εδώ χρειάζεται συστράτευση όλων των αντιμαχόμενων κομμάτων, παρατάξεων, πλευρών, κοινή πορεία, γιατί τα συμφέροντα είναι κοινά, για τον αγροτικό τομέα να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούμε από την νέα κοινή αγροτική πολιτική. Και αν πάμε σε εξωτερική σύγκληση, καταλαβαίνετε ότι εκεί θα είμαστε μεγάλη χαμένη. Άρα όσο εμείς αυτά θα τα τρενάρουμε, θα πηγαίνουμε προς τα πίσω, νομίζω ότι θα μπορούμε να πιάσουμε το βηματισμό μαζί με τα διαρθρωτικά ταμεία από το δεύτερο πυλώνα, να δώσουμε άλλο χρώμα και άλλη ένταση στην ανάπτυξη που όλοι ποθούμε για τον αγροτικό τομέα. Τώρα αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι είναι στο εσωτερικό συμφέρει να γίνει αυτή η σύγκληση, έτσι, δηλαδή όλοι οι αγρότες να είναι δίκαιοι. Εσωτερικό θα έχει χαμένος και κερδισμένος η εσωτερική σύγκληση. Θα υπάρχει όμως μια δίκαιη κατανομή πάνω κάτω τα ίσα δικαιώματα. Το δίκαιο έχει να κάνει από ποια μεριά το βλέπεις και το πώς το προσλαμβάνεις. Η Ελλάδα δεν έχει ευτυχώς ή δυστυχώς ή ευτυχώς, έχει μια ποικιλομορφία γεωργικών τοπίων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Mm-hmm. Δεν έχει καμία σχέση η ορεινή κτηνοτροφία της Ηπείρου με τον γκάμπο το δικό μας, με την νησιώτικη γεωργία, η οποία είναι παραδοσιακής μορφής, mm-hmm. αλλά έχουν τον τουρισμό, άρα έχουν συμπληρωματικά εισοδήματα. Άλλη είναι η γεωργία στη Θεσσαλία, άλλη είναι στην Πελοπόννησο. Όποιος περπάτησε τη χώρα καταλαβαίνει ότι μιλάμε για διαφορετικές γεωργίες. Άρα αυτό δεν μπορεί να μεταφραστεί με μια απλή εξίσωση τα βάζω όλα διά τόσο και άλλα όλοι θα πάρετε από 35 ευρώ. Αυτό δεν βγαίνει έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να βάλουμε και παραμέτρους, αριθμό εκμεταλλεύσεων, βιωσιμότητα εκμεταλλεύσεων, ενίσχυση και τι ποσοστό είναι αυτό στο εισόδημα ενός που παίρνει μια επιδότηση. Δηλαδή σκεφτείτε ότι το 50% των εκμεταλλεύσεων παίρνουν ενισχύσεις κάτω από 1.250 ευρώ. Για αυτά τα λεφτά μιλάμε. Δηλαδή αυτά θα πάμε να... Τι είναι αυτά. Αυτά είναι ένα χαρτζιλίκι. Κάλαντα είναι αυτά. Μάλιστα. Πάμε τέλος να δούμε και τι γίνεται με την πορεία της τιμής στο Βαμβάκι Θανάση και τις νεότερες εξελίξεις που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα. Μάλιστα στην προηγούμενη εκπομπή που μιλήσαμε... Όταν σε ρώτησα ποιο μήνυμα και αν θα πρέπει οι αγρότες να σπείρουν βαμβάκι, είπες βεβαίως, έτσι. Πρέπει να το στηρίξουν. Εγώ παραδοσιακά το βαμβάκι στηρίζει και θα στηρίζει τον αγροτικό τομέα της χώρας. Σε όλα τα επίπεδα. Από το παραγωγικό, το εργατικό, το μεταποιητικό, το υποστηρικτικό, γεωπονικό. Γενικά είναι ένας τομέας ο οποίος... Τάισε γενιές και γενιές, σπούδασε ανθρώπους, βοήθησε οικογένειες,
έκανε αγροτικά νοικοκυριά, έκανε βιώσιμες εκμεταλλεύσεις και θα συνεχίσει να το στηρίζει. Και αυτό φαίνεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όλα μπορεί να τα πειράξει, αλλά το ποσό που στέλνει, που δίνει για τον αγροτικό τομέα και ειδικά για τον τομέα του Βάμακος, παραμένει σταθερός. Άρα αυτό είναι ένα μήνυμα ότι και το θέλουμε το Βαμβάκι και το Βαμβάκι έχει μέλλον. Γιατί να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι οι οποίοι το κάνουν στο γόνατο. Δεν κάνουν γονατογραφία. Βλέπουν τους τομείς που παίζουν, να το πω εντός εισαγωγικών, και τους στηρίζουν. Άρα όταν στηρίζουν τον τομέα του Βάμακος, εμείς θα είμαστε αφελείς να λέμε ότι δεν έχει μέλλον. Μα αν δεν είχε, πρώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπαιρνε από εκεί ένα μεγάλο κομμάτι των ενισχύσεων και θα έδινε σε άλλους τομείς. Άρα συνεχίζει με την ίδια ζέση, με το ίδιο πάθος, με το ίδιο μέγεθος να στηρίζει τον τομέα του βαμβακιού. Άρα αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας μήνυμα για όλους τους βαμβακοπούργους και όλους τους αγρότες. Mm-hmm. Προχθές ήταν και Παγκόσμια Μέρα Βάμβακος. Εγώ δεν τη γιόρτασα. Γιατί? Αυτό είναι καταρχάς μια πρωτοβουλία για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεν είναι ακόμη Παγκόσμια Μέρα Βάμβακος. Είναι μια εκδήλωση που την ονόμασαν Παγκόσμια Μέρα Βάμβακος, που έγινε στο πλαίσιο πάλι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ναι, στη Γενέβη, με πρωτοβουλία των 4 κεντροαφρικανικών χωρών, Τζιμπουτί, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο και Τσάντ, οι οποίοι τι θέλουν? Να μην δίνονται επιδοτήσεις ούτε από την Αμερική, ούτε από την Ευρώπη, ούτε από κανέναν, ούτε από την Αυστραλία στους βαμβακοπαραγωγούς, για να μπορούν να πουλούν αυτοί, επειδή εκεί ζουν με ένα δολάριο τη μέρα, χωρίς επιδοτήσεις. Αυτή λοιπόν η γιορτή, όταν αποδεδειγμένα δεν μπορεί να υπάρχει γεωργία μη επιδοτούμενη, και ειδικά σε τέτοιες καλλιέργειες, είναι κάτι το οποίο είναι ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας μου, του τομέα Βάμβακος, του αγροτικού τομέα της χώρας, γιατί μην γελιέστε, αυτό θα είναι ένα ντόμινο. Έτσι, άμα ξεκινήσει από κάπου, θα αρχίσει να ξυλώνεται η κάλτσα. Άρα, μακριά, κάτω τα χέρια. Μάλιστα. Ρωτάει ένας φίλος τηλεθεατής, Θανάση, ρωτήστε, λέει, τον κύριο Παντή για τις επιδοτήσεις. Γνωρίζουμε πότε θα δοθούν, γιατί πέρσι τέτοιο καιρό είχαν δοθεί. Από το Βαλτερό είναι ο φίλος που μας παρακολουθεί. Οι επιδοτήσεις την τελευταία τριετία, με εξαίρεση του 2015 που ήταν η αναμόρφωση, δίνονταν στο τετραήμερο, για να το καλύψω όλο, 23 με 27 Οκτωβρίου. Άρα είμαστε τελική ευθεία. Τώρα, αν θα είναι πριν τις 20. Μετά τις 20 θα το δούμε. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πιο κοντά στην ημερομηνία, οπότε να το ορίσουμε τότε. Μάλιστα. Απλώς να πω για τις τιμές λίγο. Mm-hmm. Ήδη αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, προηγουμένως πήρα τα στοιχεία, έχουν εισαχθεί στα ελληνικά οικοκυστήρια 338.000 τόνοι σε σύσπορο βαμβάκι. Δηλαδή, υπολογίζουμε ότι έχει εισαχθεί, όχι έχει συγκομιστεί, έχει συγκομιστεί πολύ μεγαλύτερο. Απλώς έχει εισαχθεί στα οικοκυστήρια 340.000 τόνους, άρα περίπου είμαστε στο 35% παραδομένο το ελληνικό βαμβάκι. Από πλευράς τιμών, με χθεσινό κλείσιμο χρηματιστηρίου, αν και σήμερα είναι επίσης πτωτικό, όπως και το δολάριο έκανε μια διολίσθηση έναντι του ευρώ σήμερα, δεν άλλαξε τίποτα από την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε ένα χρηματιστήριο καθυλωμένο στα 61,5 cents πάνω κάτω, ένα δολάριο στο 1,10 τρεμοπαίζει. Σε σχέση με πέρυσι είμαστε γύρω στα 24 με 25 λεπτά, εκεί παίζει η τιμή του οικοκυσμένου κάτω από την περσινή τιμή που πουλούσαμε ως χώρα. Εγώ και την περασμένη εβδομάδα και πριν από λίγο καιρό σε άλλο κανάλι στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στη Λαμία, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που με φιλοξένησε, εκείνο που εύχομαι είναι να κρατήσει ο καιρός, να τελειώσουμε με όσο το δυνατόν καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα αμυφθούν καλύτερα, και ήδη αυτό είναι μια πρώτη τάξης πρωτοβουλία φέτος με το θέμα της υγρασίας, να τιμωρηθεί εντός εισαγωγικών το υγρό βαμβάκι και να ενισχυθεί το στεγνό. Δεν υπάρχει δυνατότητα με χειρότερη τηρουμένων των αναλογιών, είτε η τιμή είναι στα 50, είτε στα 40, είτε στα 60, το καλύτερο πάντα είναι καλύτερο. Άρα εμείς τι φιλοδοξούμε? Να έχουμε ένα καλό καιρό,
να συγκομίσουμε το βαμβάκι μας όσο το δυνατόν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά ποιοτικά χαρακτηριστικά και να πάρουμε την καλύτερη δυνατή τηρουμένων των αναγκαίων τιμή. Αυτό επιζητούμε. Mm-hmm. Τώρα, ότι ο Τραμπ βλέπετε ότι τον κατηγορούν, ότι είναι με μορφή, ότι γίνονται αυτά που γίνονται με την Ουκρανία, με τους πολέμους, με την Τουρκία, αυτά δεν είναι καλά για τα χρηματιστήρια γενικώς. Υπάρχει μια παγκόσμια αναμπουμπούλα. Αυτό δεν είναι καλό. Εμείς θέλουμε ηρεμία να κυλήσει η αγορά στην πραγματική της ζήτηση. Το βαμβάκι είναι η μόνη φυσική ίνα η οποία έχει τέτοια ζήτηση. Έχει αποδειχθεί πλέον από τους καταναλωτές, όχι από μένα, ότι είναι η πιο υγιεινή σε σχέση με τα συνθετικά, με τα ρεγιόν, με τα υποπροϊόντα πετρελαίου που μεταμορφώνονται σε ρούχα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα προϊόν, ένα τελικό προϊόν, το οποίο έχει και θα συνεχίσει να έχει μεγαλύτερη ζήτηση. Λίγο να ταιριάσει όμως και το παγκόσμιο, γιατί αυτή τη στιγμή αυτός, πάλι το θέμα των δασμών, ο πόλεμος, η Πακίνας, οι εκατέρωθεν δασμοί, η αναβολή για 10 μέρες, για 20 μέρες, θα τα βρούμε, δεν θα τα βρούμε. Μόλις βγαίνει μια φήμη ότι θα τα βρούμε, το χρηματιστήριο ανεβαίνει. Μόλις κοντράρει ή ο Κινέζος ή ο Αμερικάνος, καταλαβαίνετε ότι πέφτει το χρηματιστήριο. Αυτά είναι και θέμα ψυχολογίας. Εμείς τι θέλουμε, ηρεμία και μακάρι να τα βρούμε. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Δίκαιη τιμή ζητά ο κύριος Βορύδης από τους οικοκυστές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην τιμή του βαμβακιού για τους παραγωγούς. Σας είπα, τηρουμένων των αναλογιών, έτσι είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι πριν από 10 χρόνια, εσείς ήσουν μικρός τότε, δεν ασχολούσαν με αυτά. Οι ίδιοι άνθρωποι αγόρασαν τη μια χρονιά 20 λεπτά και την επόμενη χρονιά 62 λεπτά. Γιατί τη μια χρονιά ήταν καλή και την άλλη κακή? Όχι. Ή μεταμορφώθηκαν? Όχι. Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι, αυτή είναι η αγορά. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Αυτό το ξέρουν όλοι. Η ίδια κατάσταση δεν επικρατεί. Τόσα χρόνια, τα τελευταία 3-4 χρόνια, βλέπουμε καθυλωμένοι στις τιμές του καλαμποκιού. Εσείς τι λέτε, υπάρχει κανένα όρατο χέρι, λέει, να μην ανέβει? Αυτή είναι η αγορά. Μακάρι, ποιος δεν θέλει. Φέτος η ευλογία ήταν ότι παραγωγικά πάμε καλά. Και στα βαμβάκια και στα ρύζια και στα καλαμπόκια. Είχαμε καλές παραγωγές, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και μακάρι να συνεχιστεί, να μην έχουμε κρούσματα χαλαζιού, βλέπε μητρούς κουμαριά, και να πάμε να μαζέψουμε στεγνά και τα καλά μας τα βαμβάκια. Αυτά θα πληρωθούν με την καλύτερη δυνατή τιμή τηρουμένων των αναγκαίων. Αν η αγορά ανέβει, θα ανέβει. Αν πέσει, τι να κάνουμε? Σήμερα είναι πεσμένη. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Το είπα και την άλλη φορά, ο βαμβακόσπορος έχει κατρακυλήσει. Φέτος θα βγάλουμε 30% περισσότερο βαμβακόσπορο που βγάλαμε πέρυσι. Έχουμε και αποθέματα περσινά, η κτηνοτροφία χωλαίνει. Αυτό εδώ οδηγεί τις τιμές. Ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού να ρίξει, θα σου πει, προς τα κάτω. Θα τα παρακολουθούμε όλα, εδώ θα είμαστε. Θανάση Μπαντή, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.